Τα πάντα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στην Ολύμπια και τον ΠΑΟΚ με διαιτητές τους κύριους Ζαβλανό, Χατζή και Καρακατσούνη. Η πρώτη επίθεση είναι για τον ΠΑΟΚ με τον Ματ Νίλσεν να κερδίζει το τζάμπολ του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ με τους πέντε πρώτους πάνε πρέλευση, τον Ταμίρ Μουλαουμέροβι στην επανεμφάνισή του, τους Βασιλιάδη, Μπαλογιάννη, Γκρικάτ και Νίλσεν. Ενώ για τη Λάρισα, οι Γκραντ, Μπένερμαν, Νάκιτς, Λάπας και Γιόνσεν. Βασιλιάδη στο πρώτο του αγώνα είναι άστοχο, το rebound είναι εύκολο από τον Τάιρον Γκραντ. Η Λάρισα θα προσπαθήσει να τρέξει στην έδρα της παίζει άλλωστε. Στην προκειμένη περίπτωση πηγαίνει σε οργανωμένη επίθεση. Γκραντ. Εξαιρετική κίνηση και η συνεργασία με τον Ντόρεμους Μπένερμαν. Το πρώτο καλάθι είναι για τη Λάρισα, για την Ολύμπια. 2-0. Στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής, πλέον κάθε παιχνίδι θυμίζει τελικό. Τέτοιο χαρακτήρα έχει και το αυριανό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Βασιλιάδης με αντίπαλο τον Λάπα. Καλή άμυνα από τον Φράγκο Νάκιτς. 8 δευτερόλεπτα στη διάθεση του ΠΑΟΚ για να εκδηλώσει επίθεση. Σε επανάληψη. Και το τρίποντα από τον Ταμίρ Μουλαουμέροβιτς είναι εύστοχο. Ο Κράτης επιστρέφει και μάλιστα οπλισμένος. Είναι αλήθεια ότι έλειψε από το ΠΑΟΚ, ξαναείδαμε το τρίποντο. Έλειψε αρκετά από τον Πάνε Πρέλεβης, ο οποίος μάλιστα δεν έχει στη διάθεσή του τόσο τον James May που χάνει το υπόλοιπο της χρονιάς με τραυματισμό, και ενώ ο Φρέντρικ Γιόνσεν κερδίζει το φάουλ από τον Γκρικάτ και δικαίωμα για δύο ελευθερές βολές. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δεν έχει στη διάθεσή του τόσο τον James May, είναι με έναν ξένο, ενώ δεν έχει στη διάθεσή του και τον Γιάννη Γκαγκαλούδη, τιμωρημένος με μια αγωνιστική, βρίσκεται στις εξέδρες εδώ στο κλειστό της Νεάπολης για να παρακολουθήσει τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Ο Κιόνης αναστοχεί και στις δύο ελεύθερες βολές, έστω και αν είναι εύστοχος. Φτάρει με 70% από τη γραμμή, ξεκίνησε με 0 στις 2. Μουλαουμέροβιτς με αντίπαλο τον Μπένερμαν, Γκρικάτ θα πάρει το φάουλ, πρέπει να είναι από τον Γιόνσεν. Για να δούμε ο Νίκος Αυλανός θα υποδείξει. Έτσι ακριβώς, ο Σουηδός γεννημένος στην Ουψάλα χρεώνεται με το πρώτο του προσωπικό φάουλ. Η μπάλα από πλάγια για τον ΠΑΟΚ, Μουλαουμέροβιτς. Το low post για τον Γκρικάτ. Μια από τις αγαπημένες του κινήσεις χωρίς αποτέλεσμα. Είναι προφανής ο στόχος του ΠΑΟΚ να βάλει και την μπάλα κοντά στο καλάθι. Και έχουμε το φάουλ από τον Μπαλογιάννη πάνω στον Ντόρεμους Μπένερμαν. Ο Γκρικάτ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης στο low post και νομίζω ότι αυτό είναι η επιδίωξη του ΠΑΟΚ. Από την άλλη, η Λάρισα πρέπει να βρει τρόπους για να σταματήσει αυτή την κίνηση του ΠΑΟΚ. Μπένερμαν για τον Γκραντ. Έχει το σουτ και από την περιφέρεια. Θα στοχίσει. Εύκολο το rebound από τον Νίλσεν και Μουλαουμέροβιτς για τον Γκρικάτ. Ο Γκρικάτ θα στοχίσει και πάλι. Εύκολο το rebound από τον Γκραντ. Στο ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου μαζί μας ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Αποστόλης Τριανταφύλου. Καλή αλλά ιδιαίτερα φιλόδοξη η πάσα προς τον Ιπάκτορ, πάσα προς τον Λάπα. Ήταν καλή πάσα αλλά ήταν λίγο γρήγορη πιστεύω. Γι' αυτό και ο προπονητής της Λάρισας φωνάζει για τον Μπένερμαν. Μουλαουμέροβιτς για τον οποίο ο Πάνε Πρέλεβιτς προφανώς δεν ξέρει πόσο μπορεί να υπολογίσει. Ασίστ πάντως ο Γκρικάτ και ο ΠΑΟΚ μπροστά με 5-2. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Το ερώτημα για τον Πάνε Πρέλεβιτς, το οποίο μας το εξέφρασε πριν από λίγο, είναι ότι δεν ξέρει πώς θα αντέξει ο Ταμίρ Μουλαουμέροβιτς, ο οποίος σε όλο το 2005 είχε κάνει μόνο τρεις προπονήσεις. Από εκεί πέρα, στο αγωνιστικό κομμάτι, προτιμάει να σουτάρει ελεύθερος απ' έξω ο Γκραντ και όχι ο Γιόνσεν, ο οποίος έχει καλύτερο σουτ. Γι' αυτό μάλιστα ανέλαβε το μαρκάρισμα του Γιόνσεν ο Νίλσεν. Ενώ τρίποντο από τον Μπένερμαν ισοφαρίζει σε 5-5. Ντόρεμους Μπένερμαν σε επανάληψη εκτέλεση από την αριστερή γωνία. Νίλσεν προσπαθεί να απαντήσει από τα 6-25. Άστοχος. Το rebound. Πάλεψε εκεί ο Γκρικάτ, αλλά τελικά η μπάλα στα χέρια του Tyron Grant. Κάνει το coast to coast. Και τελικά πατά την τελική γραμμή μετά την εξαιρετική άμυνα του Ματ Νίλσεν. Ο Αυστραλός έκλεισε το διάδρομο και ανάγκασε τον Grant να υποπέσει σε λάθος. Είναι πιστεύω από τα καλύτερα τεσσάρια όσον αφορά την άμυνά του. Και ενώ βλέπουμε σε επανάληψη, πραγματικά πατάει ο Grant στην τελική γραμμή.
Νέα χαμένη επίδεση όμως για τον ΠΑΟΚ. Εδώ ο Νταμίρ Μουλαμέροβιτς δήλωσε χαρακτηριστικά, έλειψε από 5 αγώνες πρωταθλήματος και 2 του ΟΛΕΒ ΚΑΠ και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν έπαιζε έστω και σε ένα ημίχρονο με τη διέτη Βοσρίτας, ο ΠΑΟΚ θα είχε περάσει τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού θεσμού. Το φάουλ πρέπει να είναι από τον Μπαλογιάννη και πρέπει να είναι το δεύτερο, έτσι είναι στην προσπάθειά του να κυνηγήσει τον Φράγκο Νάκητς. Αυτός είναι ο τρίτος διαιτητής της συνάντησης, ο Χάρης Καρακατσούνης από τον Βόλο. Ενώ ετοιμάζεται και ο Βασιλόπουλος από τον Πάνε Βρέλεβιτς, Γκραντ. Αντίπαλο το Κρικάτ, ένας με έναν, καταφέρνει ο Αμερικανός. Διεθνής με τις λύσεις, Μπαρμπέιτος παρακαλώ. 7-5 μπροστά η Ολύμπια Λάρισσας. Ενώ ετοιμάζεται και ο Αμίτ Αμίρ από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Βασιλιάδης. Και πάλι για τον Κρικάτ. Το ίδιο σκηνικό στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Ανανέωνε την επίθεση με το επιθετικό rebound η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μουλαουμέροβιτς. Σηκώνεται και πάλι για 3. Θα αστοχίσει αυτή τη φορά. Γκραντ στο rebound. Και ο Λάπας τρέχει στον ευνηδιασμό. 2-2. Και επιθετικό φάουλ από τον Γιάννη Λάπα. Πάνω στον Γιώργο Παλογιάννη. Είδαμε λοιπόν ότι ο Γκριγκάτ ενώ στην επίθεση έχει μια υπεροπλία έναντι των ψηλών της Λάρισσας. Σε επανάληψη. Η φάση έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι, ναι. Απλά στην άμυνα για τον Γκριγκάτ θέλω να πω ότι ο παίκτης της Λάρισσας, ο Γκραντ, έχει μεγαλύτερη κίνηση. Τον τραβάει έξω και παίζει ένας εναντίον ενός. Και γι' αυτό ο προπονητής του ΠΑΟΚ τώρα έχει κάνει αυτή την αλλαγή. Πολύ σημαντικό στοιχείο μέχρι στιγμής και η αναποτελεσματικότητα του Γκρικάτ στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Μουλαουμέροβιτς. Ταμίρ και Βασιλόπουλος, τα δύο νέα πρόσωπα στην πλευρά του ΠΑΟΚ. Νίλσεν και πάλι για τον Μουλαουμέροβιτς. Πήρε το σπίτι από τον Νίλσεν, παίχτηκε το pick and roll και βέβαια το foul πάνω στον Ματ Νίλσεν από τον Φρέντρικ Γιόνσεν. Εδώ ο Αυστραλός σε επανάληψη, εξαιρετική συνεργασία με τον Μουλαουμέροβιτς. Καθαρό το φάουλ, δικαίωμα για δύο ελευθερές βολές. Είναι το δεύτερο φάουλ του Γιόνσεν. Γι' αυτό άλλωστε σηκώνεται και ο Πεϊτσίνοβιτς. Ακούμε τον Αποστόλη Τριανταφύλου. Ναι, μόλις έχει γίνει το δεύτερο φάουλ από τον Γιόνσεν, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής φώναξε τον Πεϊτσίνοβιτς. Αυτό που είχε ζητήσει ο Αλεξανδρής από τους παίκτες του ήταν να ανοίγουν χώρο στο Γκραντ για να παίζει ένας εναντίον ενός. Ενώ σε ό,τι αφορά στο μαρκάρισμα προηγουμένως που κάνατε μια αναφορά του Γκριγκάτ, ο στόχος της Ολύμπια ήταν να μην πάρει την μπάλα εύκολα. Η άμυνα πάνω στον Γκριγκάτ απέδωσε καθώς ο Γκριγκάτ αποσύρθηκε, όπως συμβαίνει τώρα και με τον Γιόνσεν στη θέση του Ταβόρ Πεϊτσίνοβιτς. Φορτωμένος με δύο φάουλ ο Γιόνσεν στον πάγκο της Ολύμπια. Ο Μάτιν Νίλσεν ευστοχή στην πρώτη. Βασίλη. Επίσης ο Ταμίρ θα τραβήξει τα δεσμή προς τα έξω για να σουτάρει έξω την γραμμή του 25 και ο Νίλσεν θα επιδιώξει να παίξει με πίβοτ. Σε θέση center πλέον δηλαδή ο Μάτιν Νίλσεν. Μπένερμαν με αντίπαλο το Βασιλιάδη. Σηκώνεται off balance shoot. Το rebound εύκολα από τον Κώστα Βασιλόπουλο. Το πιο σημαντικό απ' όλα για τη Λάρισα είναι ότι οι επιθέσεις της γίνονται, θα έλεγα, βιαστικές. Δεν υπάρχει επιθετικό rebound και αυτός είναι ο λόγος που ο ΠΑΟΚ παίρνει εύκολα την μπάλα και πάει σε εύκολες επιθέσεις. Το μακρινό σου τώρα για 3 από τον Βασιλόπουλο εύστοχο. Ο ΠΑΟΚ μπροστά με 7-10. 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα τώρα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Νάκητς. Πάτησε την τελική γραμμή. Ο Σίσης Χατζής είδε την παράβαση και βέβαια την καταλόγησε. Time out από τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο κεφάλι μαζί. Πόσο καιρό έχει να κερδίσει εκτός έδρας. 0 στα 4 μέσα στο 2005. Τελευταία νίκη στις 18 Δεκεμβρίου στο Μαρούσι. Κόντρα στην ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη 69-63. Με κορυφαίο τότε τον Βασιλιάδη. Νίλσεν υποπίπτει βήματα. Ο Αυστραλός πήρε κάπως άτσαλα την μπάλα, δεν προλάβαινε να τοποθετήσει σωστά το σώμα του. Νέα επίθεση για την Ολύμπια. 17 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Ξανά βλέπουμε την παράβαση από τον Ματ Νίλσεν. Καθαρή. 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Νέα τον Πάνε Βρέλεβιτς.
Βασίλισσα και σήμερα το 91 γιόρταζε και ο ΠΑΟΚ και ο Πανευρωλεύης στη Γενέβη, έτσι. Σωστά, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε πρώτο ευρωπαϊκό του τίτλο. Επικράτησε στη Σαραγώσα με 76-72 και ο Πανευρωλεύης έκανε ένα τα καλύτερα του παιχνίδια μαζί με τον Γκεν Μπάρλο. Τότε για το κύπελλο κυπελλούχων. Πεϊτσίνοβιτς με τη λήξη του χρόνου τον αβερσέ σουτ μέσα. 9-10 μειώνει και πάλι στον πόντο η Ολύμπια. Να εδώ ο Ταβόρ Πεϊτσίνοβιτς. Βασίζει πολλά στον σέντερ του ο Βαγγέλης Αλεξανδρής. Και ενώ εδώ ο Νίλσεν δεν τα καταφέρνει απέναντί του, με την Ολύμπια να τρέχει. Νάκητς. Μόνο του τελικά ο Φράνκο Νάκητς θα αστοχίζει, αλλά ο Λάπας θα επιδιορθώσει και η Ολύμπια μπροστά. 11-10. Τώρα ανάβει το παιχνίδι. Η Ολύμπια έχει βελτιώσει την άμυνά της και προσπαθεί να κοντράρει τον ΠΑΟΚ στα ίσια. Λαμέροβιτς. Καλή άμυνα από τον Μπένερμαν. Η μπάλα όμως παραμένει στα χέρια του ΠΑΟΚ. Με τον Βασιλιάδη να παίρνει φάουλ. Και ενώ ο Πανευρωλεύης ετοιμάζει τον Άρη Κορονίδη, Βασίλη. Ναι, έτσι ακριβώς. Θα αλλάξει τον Ήλσεν, αλλάζει εντελώς η τακτική του δικεφάλου. Ο Πανευρωλεύης θεώρησε ότι η ομάδα του υστερεί στον τομέα της κυκλοφορίας της μπάλας. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί δύο playmaker, τον Κορονίδη και τον Μουλαμέροβης. Και η απάντηση φυσικά από τον Βαγγέλη Αλεξανδρή με τον Κακλαμάνο. Πέρασε το πρώτο πεντάλεπτο, αρχίζει πλέον η σκακέρα των προπονητών. Και ενώ ο Βασιλιάδης ευστοχεί. Για να βάλει και πάλι μπροστά τον ΠΑΟΚ στο σκορ, 12-11. Συγκλονιστικό το παιχνίδι έτσι όπως το περιμέναμε από την αρχή. Πεϊτσίνοβιτς θα αναζητήσει τον Νάκητς και θα πάρει τελικά την μπάλα Νάκητς, αλλά υπάρχουν βήματα ή φάουλ τελικά. Φάουλ από τον Ταμίρ. Ο Νίκος Δαλανός αποδεικνύει την παράβαση. Εδώ ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, ο οποίος γιόρταζε χθες. Θα θέλει την νίκη σήμερα για την ονομαστική του γιορτή. Μάλιστα πήρε και ορισμένα λουλούδια ως δώρο μαζί με τον συνεργάτη τον Βαγγέλη Κουτσοκέρα, επίσης πριν από τον τζάμπολ. Το αγώνα Πεϊτσίνοβιτς θα στοχίσει κάτω από το καλάθι. Νέα προσπάθεια από τον Γκραντ. Γκολ φάουλ. Γκολ από τον Βασιλόπουλο. 13-12 μπροστά η Ολύμπια και μία συμπληρωματική βολή για τον Αμερικανό. Το βλέπουμε εδώ σε επανάληψη. Δύσκολη προσπάθεια αρχική του Νάκητς. Άστοχος ο Πεϊτσίνοβιτς. Εκεί ο Γκραντ θα σπρώξει για τον Βασιλόπουλο. Τελικά θα πάρει και το φάουλ από τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Άστοχο στην βολή, το 13-12 παραμένει. Και ο Βουλαμέροβιτς που παραμένει μέχρι στιγμής, ενώ πλέον περνάει στο θέση shooting guard για προφανώς για να τον ξεκουράσει ο Πανευρωλεύης. Είναι λογικό αυτό, έχει να παίξει πολύ καιρό. Εδώ φαίνεται η μεγάλη απουσία του Γιάννη του Καγκαλούδη. Το φάουλ από τον Κακλαμάνο, καθώς ο Βουλαμέροβιτς κι αν έχει ζήσει πάνω στα ευρωπαϊκά παρκέ, έχει τον τρόπο για να πάρει το φάουλ. Είναι πολύ έμπειρος παίκτης. Και να βλέπουμε, ο Κακλαμάνος δεν πρόλαβε να βάλει το σώμα του μπροστά από τον Βλαμέροβιτς. Δικαίωμα για δύο λεφτοβολές στον Μούλα. Πες στο παρκέ αυτή τη στιγμή έχουμε τέτοιους παίκτες. Βλαμέροβιτς, ο Νάκητς, είναι πάρα πολύ έμπειροι παίκτες και πάντα ξέρουν να κερδίζουν αυτό που θέλουν να πάρουν. Και βέβαια είναι λογικό ο Πανευρωλεύης να προσπαθήσει να τον προφυλάξει για να τον έχει όσο γίνεται πιο φρέσκο μέχρι το τέλος του αγώνα. Βασίλη Βλαχόπουλε. Θέλει να ενισχύσει την ομάδα του κάτω το καλάθι ο Πανευρωλεύης. Αυτόν τον λόγο περιεράζει παιχνίδι τον Ήλσε και αποσύρει τον Ταμίρ Μουλαμέροβιτς. Είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό που θέλω από σένα είναι το rebound. Αυτή η αλλαγή έχει να κάνει και με το ποστάρισμα του Νάκητς, ο οποίος σε δύο επιθέσεις πήρε το λόγο ακριβώς. Μπροστά από ΑΟΚ 14-13, 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα ακόμη για την λήξη της πρώτης περίοδου. Κακλαμάνος με αντίπαλο τον Κορονίδη. Θα χάσει το κοντρόλ της μπάλας, τελικά θα σώσει, αλλά πλέον 5 δευτερόλεπτα στην διάθεση του Ολύμπια. Νάκης για 3, θα στοχίσει. Ταμίρ το rebound και τώρα ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να τρέξει με τον Κορονίδη. Γρήγορη επιστροφή όμως της Ολύμπιας. Οργανωμένη επίθεση ο δικέφαλος. Βασιλιάδης, αντίπαλο τον κοντύτερο Μπένερμαν. Για τον Νίλσεν στο low post. Κακό το σούτ του Αυστραλού. Αλλά και πάλι μπάλα στον ΠΑΟΚ. Βασιλιάδης για 3. Άστοχος. Ταμίρ το επιθετικό rebound. Τρίτη διαδοχή επίθεση του ΠΑΟΚ και καλάθι τελικά από τον Ισραηλινό. 13-16 μπροστά. Ξαναβλέπουμε το rebound από τον Ταμίρ. 13-16 μπροστά ο ΠΑΟΚ.
Μπένερμαν. Για τον Πετσίνοβι στο τρίποδο, εκεί μάλλον είναι ένα κίνδυνο. Τρία, δύο δευτερόλεπτα ο Πετσίνοβις, μακρινό χουκ, θα στοχίσει. Το ριμπάντα από τον Νίλσεν, ο ΠΑΟΚ μπορεί να διευρύνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά υπέρ του. Είναι πάρα πολύ καλή η περιφερειακή του άμυνα. Είναι πάρα πολύ καλή, πολύ καλή κίνηση. Κορονίδης, γίνεται το λάθος όμως. Γκραντ, φέγει στον ευνηδιασμό. Καλή άμυνα από τον Βασιλόπουλο. Κακλαμάνος, σκληρές μονομαχίες τελικά, νικητής ο Κορονίδης. Αλλά το κλέψουμε από τον Μπένερμαν και Γκραντ μόνος του στο εύκολο κάρφωμα τελικά. 15-16. Σε επανάληψη το λάθος του Κορονίδη και βέβαια το εύκολο κάρφωμα μετά το διπλό λάθος των παιχτών του Μπάνε Φρελεβίτς. 15-16 μείωσε η Ολύμπια και πλέον 12 δευτερόλεπτα όλες οι διάδες του ΠΑΟΚ. Κορονίδης πάει μόνος του τελικά. Βρίσκεται Βασιλιάδη. Το εύκολο λέει α, πολύ καλή συνεργασία τους. Εκεί ο Κακλαμάνος δεν θα μπορέσει να κάνει και πολλά. Ολοκληρώνονται η πρώτη περίοδος με τον ΠΑΟΚ να είναι μπροστά με συν 3. 15-18 με τον Νταμίρ Μουλαμέροβιτς να έχει σφραγίσει την επιστροφή του με μια πολύ καλή εμφάνιση μέχρι στιγμής. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Θα συναντήσει, έχει 6 νίκες και 4 ήττες, ενώ το χαρακτηριστικό είναι ότι πετυχαίνει 82 πόντους ανά παιχνίδι στην έδρα της. Βλέπουμε όμως σήμερα ότι στο πρώτο δεκάλεπτο έχει μείνει στους 15. Και ενώ βλέπουμε και ορισμένα highlights από την πρώτη περίοδο. Υπάρχει πιστεύω μια νευρικότητα, θα έλεγα, και από τις δύο ομάδες. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να συνέλθουν και οι παίκτες των δύο ομάδων γρήγορα για να δούμε ένα πιο ωραίο παιχνίδι. Γκραντ στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Το σούτ από τον Παπαβασιλείου, εύστοχο. 18-18 ο Σπύρος Παπαβασιλείου. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Θα ισοφαρίσει. Μίλησαν στο λόγο πως τον αντίπαλο τον Χαρισμίδη. Άλλο ένα νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Βαγγέλα Αλεξανδρίου, ο Τάσος Χαρισμίδης. Αρκετά επιρρεπής στα φάουλ. Εκείνο που θα έλεγα είναι ότι ο Βαγγέλης Αλεξανδρίου εμπιστεύεται τα νέα παιδιά, εμπιστεύεται τις λύσεις που μπορεί να έχει από τον πάγκο. Ίσως να μην έχει και άλλη επιλογή παντός Βασιλιάδης. Με αντίπαλο τον Λάπα. Θα βγάλει για τον Κορονίδη. Πάλι Βασιλιάδης. Εξαιρετική κίνηση ο Κώστας Βασιλιάδης. 18-20 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλό drive, πολύ καλό παίκτη. Ούτως ή άλλως έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ΠΑΟΚ από πολύ μικρή ηλικία. Μεγάλο ταλέντο. Ένα πολύ καλό μισμάτ. Προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί και ο Χαρισμίδης και τελικά, ενώ δεν γύρισε έτσι όπως θα έπρεπε, τελικά κατάφερε να πάρει το φάουλ από τον Άρη Κορονίδη, τον βλέπουμε εδώ. Και μαζί βέβαια δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Αποστόλη 30 φίλου, τι γίνεται στον ΠΑΟΚ της Ολύμπια. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής το δεκάλεπτο ζήτησε από τους παίκτες του να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Ζήτησε να μην αδρανούνται για δευτερόλεπτο γιατί αυτό πληρώνει και να προσέξουν κυρίως το αμυντικό rebound, να μην δίνουν τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να εκδηλώνει οι δεύτερες ή τρίτες επιθέσεις όπως έγινε σε ορισμένες φάσεις. Χαρκμή, σα αστοχή στην πρώτη βολή, ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Μια τσικομιθία μεταξύ του Μπάνε Πλεύρη με τον Νίκο Ζαβρανό. Του είπε χαρακτηριστικά ο Μπάνε Πλεύρη του κίνητο και του φάουλ, το οποίο κατά την προσωπική μου γνώμη δεν γίνεται και εσύ το έδωσε. Ο Νίκο Ζαβρανό του είπε ότι κάνει λάθο, τα χέρια ήταν κατεβασμένα. Τελικά του είπε ότι πρέπει να καθίσει τον πάγκο του και να μην διαμαρτύρεται. Σε δεύτερο θέμα τακτική δεν αλλάζει κάτι. Με ένα συγκεκριμένο σύστημα ο Πάο και στην άμυνα θα παίξει double team όλου του παίκτε εκτό του Νάκη όταν παίρνει την μπάλα στο low post. 19-20 μείωσε η Ολύμπια. Βασιλιάδη θα πάρει το φάουλ από τον Tyron Grant. Το πρώτο φάουλ για τον Αμερικανό, το βλέπουμε εδώ, με τη χαρακτηριστική κορδέλα στο κεφάλι. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στο Βασιλιάδη, ο οποίος έχει φτάσει ήδη στους 6 πόντους. Ξαναβλέπουμε εδώ το φάουλ καθαρό, ο Γκραντ κατέβασε το χέρι του. Εύστοχος και στη βολή του, σε άλλο σπάνια αστοχή. Τόσο άλλων, σήμερα έχουμε δύο προπονητές οι οποίοι αρέσκονται να δουλεύουν με νέα παιδιά. Και αυτό το βλέπουμε μέσα στο παρκέ και ο Μπάνε Πρέλεβιτς αλλά και ο Βαγγέλης Αλεξανδρής.
που είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του. Ένας καταξιωμένος προπονητής. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ο μοναδικός με δύο ευρωπαϊκούς τίτλους. Μοναδικός Έλληνας προπονητής με δύο ευρωπαϊκούς τίτλους. Ένα σαπόρτα με τον Μαρούσι και ένα Champions Cup με τον Άρη Μπένερμαν. 19-22 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Γκραντ. Ελεύθερος ο Λάμος από τη γωνία. Θα σηκωθεί ο αρχηγός και θα ευστοχίσει. Και μάλιστα χαρίζει τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. 22-22. Είναι γνωστή, νομίζω ότι είναι πολύ δεμένη. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ο Γιάννης είναι εξαιρετικός χαρακτήρας. Κορονίδης με αντίπαλο τον Μπένερμαν. Βασιλιάδης με τον Λάπα. Πάει να πάρει το επιθετικό φάουλ ο Λάπας. Τελικά οι διαιτητές δεν καταλογίζουν ούτε επιθετικό ούτε αμυντικό. Αλλά Βασιλιάδης χάνει το σουτ. Γκραντ. Βρίσκει και πάλι τον Παπαβασιλείου. Μπένερμαν ελεύθερος για τρεις. Θα στοχίσει το rebound από τον Κορονίδη. Μάλιστα πάλεψαν τον Χαρισμίδη εκεί. Ο κοντός με τον ψηλό, τους βλέπουμε εδώ, έχουν πέσει και οι δύο στο παρκέ. Υπάρχουν αυτά τα περιφερειακά σου της Λάρισας με το σκεπτικό ότι ο ΠΑΟΚ πάει και του μπλάρει συνέχεια στο low post. Η μπάλα βλέπουμε εδώ, δικαίως είναι για τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λοιπόν έχουν πάρα πολλές επιλογές για τρίποντο σουτ. Σε ρόλο οργανωτή και πάλι ο Αρισίδης Κορονίδης. Βασιλόπουλος, αντίπαλο τον Νάκη. Νίλσεν, φάουλ νέο από τον Χαρισμίδη. Δεύτερο μέσα σε 2,5 λεπτά, στα οποία βρίσκεται στο παρκέ. Μπάρα είναι από πλάγι για τον ΠΑΟΚ. 22-22 το σκόρ, ισόπαλο. 7-29 για το ημίχρονο. Βλαμέροβιτς ξαναπέρασε το παιχνίδι. Θα πάρει το φάουλ. Μπάλα θα του παίξει εκεί ένα περίεργο παιχνίδι. Τελικά δεν θα πέσει μέσα. Συμβαίνουν και αυτά. Δύο βολές για τον Νταμίρ Βλαμέροβιτς. Φύση και θέση ηγέτης. Με τον Βάνε Μπρέλεβιτς. Και ενώ ξαναβλέπουμε εμείς την φάση με τον Βλαμέροβιτς. Καθαρό το φάουλ από τον Χαρισμίδη. Έχει φτάσει στα 3. Πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το ζευγάρι θα το βλέπουμε πολύ. Πετσίνοβιτς και Γκριγκάτ. Είναι στα ίδια κυβικά θα λέγαμε. Ακριβώς. Από σ' όλη τη φίλη από το πάκο της Ολύμπια. Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε το μαρκάρισμα του Παπαβασιλείου πάνω στο Μουλαουμέροβιτς με δεδομένο πως ο Σπύρος Παπαβασιλείου μέχρι και πέρυσι έπαιζε στη θέση 4. Και οι ανάγκες της Α1 τον ανάγκασαν μέσα σε ένα καλοκαίρι να μετατραπεί σε small forward. Να κατέβει στα χαμηλά, βέβαια. 23-22 μπροστά από τη μία ελεύθερη βολή του Νταμίρ Μουλαουμέροβιτς. Πεϊτσίνοβιτς στο πιο δυναμικό match-up του αγώνα. Παπαβασιλείου από την ασή του Πεϊτσίνοβιτς. Θα ευστοχίσει. Να εδώ ο Σπύρος Παπαβασιλείου. Σε επανάληψη το καλάθι. Γκριγκάτ. Καλή άμυνα από τον Νάκητς. Το βλέπουμε εδώ. Την μπάλα είναι από πλάγια για τον ΠΑΟΚ. 13 δευτερόλεπτα ακόμη στη διάθεση του δικέφαλου. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν πόντο-πόντο. Νίλσεν για τον Κορονίδη. Ο οποίος είναι μοιραίο να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής απόψε. Μουλαουμέροβιτς. Η ασίστ για τον Γκρικάτ. Εκεί όμως θα χάσει το σουτ και τελικά θα υπάρξει τζάμπολ. Βέβαια τζάμπολ δεν υπάρχει, η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, όπως δείχνει το βελάκι, το περίφημο αυτό πλέον βελάκι. Ξαναβλέπετε εδώ και οι δύο παίκτες πάνω στην μπάλα. Ο Γκριγκάτας, μην ξεχνάμε, είχε και αυτός μια εξάμηνη απουσία. Μουλαουμέροβιτς για τρεις. Νομίζω ότι όσο και να απουσιάσει ο Μουλαουμέροβιτς, το σουτ δεν είναι δυνατόν να το ξεχάσει. Αυτό δεν ξεχνιέται με τίποτα. 24-26 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Με τον Μουλαουμέροβιτς να έχει φτάσει στους 9 με 2 στα 3 τρίποτα. Γκραντ για τον Μπένερμαν. Προσπάθησε να βγάλει στον ελεύθερο Νάκητς, αλλά ήταν κακή η πάσα. Ούτως ή άλλως 9-10 φορές οι προπονητές λένε ότι φταίει ο Πασέρ. Έτσι έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Νέα εδώ Βαγγέλης Αλεξανδρής. Βλαμέροβιτς θα βγάλει για τον Κορονίδη στη γωνία.
Πάλι στον Βλαμέροβιτς. Θα πάρει φάουλ. Δικαίωμα για τρεις ελεύθερες βολές. Το φάουλ από τον Παπαβασιλείου. Και ενώ ο Γιώργος Βαλογιάννης θα περάσει την πεδάδα του ΠΑΟΚ. Στη θέση του Βασιλόπουλου. Το ίδιο θα συμβεί και με τον Γιάννη Λάπα. Το βλέπετε εδώ. Θα αντικαταστήσει τον Παπαβασιλείου. Βασίλη, τι ακριβώς γίνεται εκεί? Ο Γιώργος Μπαλογιάννης δεν κάθεται στη θέση που πρέπει κανονικά να κρατήσει ο παίκτης όταν ζητάει αλλαγή, αλλά κάθεται μπροστά. Και ο Νίκος Αβραλός αντέδρασε. Κάπως υπερβολικά βέβαια. Βλαμέροβιτς ευστοχή στην πρώτη από τις τρεις ελεύθερες βολές. Σουτάρει από την γραμμή των ελευθέρων βολών με 83%. 3 στις 3 στην προκειμένη περίπτωση και ο ΠΑΟΚ μπροστά με συν 5, 24-29. Με 6 διαδοχικούς πόντους του Νταμίρ Βλαμέροβιτς. Μπένερμαν. Μόνος θα σηκωθεί τελικά το rebound από τον Νίλσεν. Ο Πεϊσίνοβιτς δεν κατάφερε κάτι περισσότερο. Οι διαιτητές δεν είδαν τίποτα εκεί στη μονομαχία Νίλσεν με Πεϊσίνοβιτς. Ο Αυστραλός και πάλι. Το κοντινό ραβερσέ, το κοντινό χούκ είναι εύστοχο. 24-31 μπροστά ο ΠΑΟΚ. 5 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Καλή άμυνα από τον Κορονίδη πάνω στον Μπένερμαν. Η Ολύμπια καλείται να βρει λύσεις καθώς έχει μπλοκάρει στην επίθεση. Πεϊσίνοβιτς για τον Νάκητς, σηκώνεται για 3. Άστοχος και πάλι ο Φράγκο Νάκητς. Τώρα ο ΠΑΟΚ τρέχει με τον Παλογιάννη. Και αυτός κάθισε για πολύ καιρό έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Κακή φάσα του Νίλσεν. Κάπου στη γραμματεία έφυγε η μπάλα. Λάθος του Αυστραλού. Ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε και βρήκε πάρα πολύ καλό ρυθμό στην επίθεση. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα από όλους τους παίκτες του και αυτό είναι νομίζω το βασικό που φτάνει εύκολα στο καλάθι. Αλλαγές στο κατέρωθεν και ενώ βλέπουμε ότι στο τελευταίο 1-43 ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 8-0, ακούμε τον Αποστόλη Τριανταφύλου από τον πάγκο της Ολύμπια. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής είναι συνεχώς όρθιος, δίνει οδηγίες και οι οδηγίες εστιάζονται κυρίως στην επίθεση, ζητάει από τους παίκτες του να έχουν καθαρό μυαλό. Ούτε όμως και τώρα ο Πεϊτσίνοβης θα μπορέσει. Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να τρέξει με τον Μλαμέρευς και τώρα τον Νίλσεν. Γρικά τίρτε σαν τρέιλερ. Εκεί ίσως να υπήρξε και επιθετικό φάουλ. Τελικά το τρίποντα από τον Βασιλιάδη. Εύστοχος ο Κώστας Βασιλιάδης. 24-34 στο συν 10 ο ΠΑΟΚ. 4 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Time out από τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Κώστας Βασιλιάδης από την δεξιά γωνία θα εκτελέσει με το τρίποντο. Θα βάλει τον ΠΑΟΚ μπροστά με 10 πόντους. Ούτως ή άλλως η Ολύμπια έχει μπλοκάρει επιθετικά χωρίς σκορ τα τελευταία 2 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής πρέπει να βρει λύσεις. Ακούμε τον Αποστόλη Τριανταφύλου. Το που ζήτησε ο Βαγγέλης Αλεξανδρής είναι καλή κίνηση στην επίθεση και να ανοίγουν οι διάδρομοι έτσι ώστε να παίζει ο Γκραντ ένας εναντίον ενός. Γκραντ. Ήρθε και δεύτερος παίκτης όμως πάνω του. Να το κλέψουμε από τον Βλαμέροβιτς. Ο Κράτης φεύγει στον ευνηδιασμό. Πολύ εύκολα. Σαν σε προπόνηση ο ΠΑΟΚ 36-24 μπροστά. Στα 4 λεπτά πριν από το ημίχρονο. Λείπει το καθαρό μυαλό από την Ολύμπια. Δεν υπάρχει καλή κυκλοφορία της μπάλας. Και η πολύ καλή άμυνα του ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλή άμυνα περιφερειακή. Λάβας. Για τον Γκραντ. Ούτε για τώρα, αλλά τελικά υπάρχει φάουλ. Από τον Ιβάν Γκριγκάτ πάνω στον Αμερικανό. Οι διαμαρτυρίες του Βαγγέλη Αλεξανδρή. Προς τον Ζήση Χατζή, τον δεύτερο διευθυντή της συνάντησης. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από το ότι ήταν μπροστά στη φάση και τελικά ο Νίκος Αβρανός, ο οποίος ήταν πάνω στη ρακέτα, ήταν αυτός που στήριξε το φάουλ. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Μια ένταση η οποία εκτονώθηκε πάντως, ο Αλεξανδρής που έχει βγάλει και το σακάκι του. Η Ολύμπια πετυχαίνει πόντο μετά από 3 σχεδόν αγωνιστικά λεπτά. (Συσχελίδι) 26-36 τώρα. Πάει το σερί 12-0 που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ. Ζώνη από την Ολύμπια.
ζώνη από την Ολύμπια και πλέον απομένει να δούμε πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Βασίλη. Μένει ο Πανεπιλεύης και αυτές ήταν οι οδηγίες του. Είσαι καλά σπλίτ και καλά σκριν για να βγει το ελεύθερο σούτ όπως τώρα με τον Ήρσε. Ο Σαναλός θα στοχεί όμως στο ελεύθερο σούτ που επιχείρησε. Η Ολύμπια προσπαθεί να απαντήσει. Λάπας, εξαιρετική κίνηση στο τελείωμα. 28-36, time out αυτή τη φορά από τον Μπάνε Πρέλεβιτς. 3 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Γιάννης Λάπας πήρε για το σκρίνο από τον Tyron Grant. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι του ΠΑΟΚ. Η Ολύμπια μειώνει στους 8. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και πάλι σε λίγο στην Λάρισα. Λένε ψέματα στο μπάσκετ, αλλά υπάρχουν ορισμένες φορές που λένε και μεγάλες αλήθειες. Ο ΠΑΟΚ με τον Ταμίρη Μουλαομέροβιτς είχε 9 νίκες και 6 ήττες. Χωρίς τον Ταμίρη Μουλαομέροβιτς είχε 3 νίκες και 3 ήττες, ενώ ο Κράτης δίνει 17,8 πόντους και μοιράζει 6 τελικές πάσες σε κάθε αγώνα που αγωνίζεται για το δικέφαλο. Σίγουρα είναι αυτό, αλλά νομίζω είναι και θέμα συγκυριών, γιατί ο Γιάννης ο Γκαγκαλούδης έπαιξε πάρα πολύ καλά καθ' όλη την απουσία του Μουλαομέροβιτς. Νομίζω ότι είναι κάτι το συγκυριακό, δεν είναι κάτι το... Απλά είναι αριθμοί που καταδεικνύουν την προσωπικότητα του Ταμίρου Μουλαομέροβιτς και το πόσο σημαντικός είναι για αυτή την ομάδα. Κανένας δεν μπορεί να το παραβλέψει αυτό, προσθέτω. Νίλσεν θα πάρει την μπάλα από τον Μουλαομέροβιτς, θα πάρει και το φάουλ. Πρέπει να είναι από τον Γιόνσεν. Γκολ φάουλ από τον Ματ Νίλσεν, ο ΠΑΟΚ απαντά. Το φάουλ είναι από τον Γιόνσεν, πραγματικά. 28-38, δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Στον Αυστραλό είναι το τρίτο φάουλ του Σουηδού. Μεγάλο πρόβλημα, καθώς είναι ένας παίκτης τον οποίο στηρίζει πολλά ο Βαγγέλης Αλεξανδρής. Χρεώθηκε πολύ γρήγορα με δύο φάουλ και νομίζω αυτό είναι το πρόβλημα για αυτόν. Αποστόλης Τριανταφύλλου από τον Πάκο της Ολύμπια Λάρισας. Η Ολύμπια δέχτηκε αυτό το λάθη και φάουλ από το σημείο που ο κύριος Αλεξανδρής είχε επιστήσει την προσοχή των παικτών του να μην πάει μπάλα. Εδώ πήγε να γίνει και το λάθος. Τελικά ο Φράνκο Νάκιτς διορθώνει την κατάσταση. Και μάλιστα πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Μία στις 5 προσπάθειες από τον βετεράνο πλέον forward. Γεννημένος στο Σιμπένικ, τη γενέτειρα και του πολύ μεγάλου Δράζο Πέτροβιτς. Τα βήματα τώρα από τον ΠΑΟΚ. Ένα λάθος το οποίο μάλλον ήταν αχρίαστο. Και οι αλλαγές με τον Κώστα Βασιλόπουλο να μπαίνει στην πεντάδα του ΠΑΟΚ στη θέση του Γιώργου Μπαλογιάννη. Να δω και τα λάθη. 7 για την Ολύμπια, 6 για τον ΠΑΟΚ. Καγλαμάνος για τον Νάκητς. Ο Νάκης φαίνεται να ζεσταίνεται, τελικά η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, έτσι τουλάχιστον υποδεικνύει ο Χάρης Χαρακατσούνης. Ξαναβλέπουμε την άστοχη προσπάθεια για δύο από τον Φράγκο Νάκητς. Διώχνει την μπάλα ο Νίλσεν πάνω από το στεφάνι της Ολύμπια και φαίνεται πως η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του Αμίτα Μύρε του αγωνιστικού χώρου. Συνεπώς μάλλον υπήρχε λάθος από τους διαιτητές. Βασιλιάδης αναζητά το low post. Το τρίποντο είναι από τον Μουλαομέροβιτς, άστοχο. Το επιθετικό rebound όμως από τον Ταμίρ και το καλάθι. Ο ΠΑΟΚ μπροστά 30-41. Συντηρεί μια διψήφια διαφορά πόντων όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Βλέπετε τον χρόνο που απομένει δεξιά κάτω στην οθόνη σας. Και τώρα πήγε να γίνει το φάουλ από τον Λάμπα, τελικά το φάουλ από τον Ταμίρ. Η Ολύμπια όμως δεν έχει δικαίωμα για να εκτελέσει βολές στο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι μόλις το τρίτο του φάουλ στην περίοδο. Αποστόλη η Ολύμπια με δύο κοντούς. Ναι, χαμηλώνει το σχήμα του Βαγγέλης Αλεξανδρής βλέποντας πως έχει πρόβλημα στην κυκλοφορία της μπάλας. Δεν έχει ηρεμία στην επίθεση, γι' αυτό πέρασε και ο Μπέρμαν, συγγνώμη, στη θέση του Γιάννη Λάμπα. Βλέπουμε τα φάουλ 11 για την Ολύμπια, 8 για τον ΠΑΟΚ. Έστω και αν παίζει πιο δυνατή άμυνα ο δικέφαλος, έχει λιγότερα φάουλ μέχρι στιγμής. Κακλαμάνος. Ο Νάκητς αναζητά ποιον άλλον, τον Tyron Grant, στην επίθεση της Ολύμπια. Τελικά μόνος του. Και υπό την καλή άμυνα του Παναγιώτη Βασιλόπουλου. Μπάλα και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Βασιλιάδης. Κορονίδης μόνος του για 3. Airball. Αλλά εκεί μεγάλο πρόβλημα για την Ολύμπια Λάρισα στα αμυντικά rebound. Ο Βασιλόπουλος τρύπωσε μέσα στην άμυνα της Ολύμπια
Και βάζει τον ΠΑΟΚ πλέον μπροστά με 13. 43-30. Το τρίτο επιθετικό rebound που κάνουν καλάθι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Γιόνσον σηκώνεται για 3. Άστοχος, ούτε και αυτός. Το επιθετικό rebound από τον Κακλαμάνο. Εκεί όμως πάλεψε με τα θηρία. Πολύ δυσόλη προσπάθεια. Ίσως να ήταν προτιμότερο να βγάλει την μπάλα έξω. Και άργησε λίγο να πάει στο καλάθι. Είναι και κοντός. Πρόβλημα. Στα rebound που μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ έχει πάρει 20 έναντι 14 της Ολύμπια. Βασιλιάδης σηκώνεται για 3. Άστοχος αρχηγός. Και η μπάλα εκτός για την Ολύμπια, καθώς απομένουν 15,5 δευτερόλεπτα για να φτάσουμε στο ημίχρονο. Μία επίθεση για την Ολύμπια και ενώ όπως μας ενημερώνει ο Βασίλης Βλαχόπουλος, η εντολή του Πανευρωλεύσης είναι να πάνε σε φάουλ οι παίκτες του, καθώς ο ΠΑΟΚ είναι στα 3 φάουλ μέχρι στιγμής. Και πράγματι αυτό κάνει ο Άρης Κορονίδης. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Τώρα σουτάρουν. Αν γίνει φάουλ. Αν γίνει φάουλ, η Ολύμπια πηγαίνει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Και βέβαια πλέον είναι προφανής η εντολή να μην γίνει φάουλ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Κι όμως γίνεται από τον Κορονίδη, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μάλιστα. Το time out είναι από τον Μπάνε Βρέλεβιτς, καθώς θα εκτελέσει βολές η Λάρισα. 3,5 δευτερόλεπτα στη διάθεση του ΠΑΟΚ θα υπάρχουν μετά. Και βέβαια απομένει να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει ο Μπάνε Βρέλεβιτς και οι παίκτες του σε αυτά τα τελευταία 3,5 δευτερόλεπτα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος μέχρι στιγμής έχει πετύχει 43 πόντους, έχει εξαιρετική παραγωγικότητα, ενώ και αμυντικά πηγαίνει εξαιρετικά απέναντι στην Ολύμπια Λάρισας. Έχει καταφέρει να ελέγξει τον ρυθμό. Το πιο σημαντικό είναι ότι περιόρισε τον Μπένερμαν πάρα πολύ στην οργάνωση του παιχνιδιού και εκεί νομίζω ήταν το μεγάλο πρόβλημα για την Ολύμπια. Στη δε επίθεση γυρίζει πάρα πολύ ώρα την μπάλα και πάνε πάρα πολύ στα επιθετικά rebound που τους έχουν αποφέρει αρκετά καλάθια. Επιθετικά rebound τα οποία είναι 7 για τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής, με τον Ματ Νίλσεν να έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ζημιά, καθώς έχει φτάσει στα 9 συνολικά rebound, 6 αμυντικά και 3 επιθετικά. Ο Αυστραλός, ο οποίος μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα εύστοχος, έχει 2 στα 6 shoot και 3 στις 3 ελεύθερες βολές, αλλά έχει κάνει πάταγο μέσα στις 2 ρακέτες. Βασίλη Βλαχόπουλε. Λαμέροβιτς ή ο Κώστας Βασιλιάδης θα επιχειρήσει τη δεύτερη προσπάθεια του κεφάλου. Η εντολή να κάνει ο Βασιλόπουλος στο screen έτσι ώστε να απελευθερωθεί από το μαρκάρισμα του Κακλαμάνου Μουλαμέροβιτς. Από εκεί πέρα, είτε αν έχει χρόνο να τρέξει και να κάνει αυτού του, είτε να δώσει στον Κώστα Βασιλιάδη που τον περιμένει στο κέντρο του γηπέδου. Για να δούμε, πολλές φορές είναι και δουλεμένες αυτές οι φάσεις. Όλες αυτές οι φάσεις στα 3 δευτερόλεπτα, οι ειδικές καταστάσεις που λέμε εμείς προπονητές είναι δουλεμένες, τις δουλεύουν καθημερινά. Και ενώ υπάρχει κάτι εκεί στην γραμματεία, Βασίλης Βλαχόπουλε. Αν μας ακούει ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Ο Νίκος Αυλανός έδωσε συντολή για να σημειωθούν κάποια βριστικά συνθήματα των οπαδών του ΠΑΟΚ από την κερκίδα και από την πλευρά του Άρης Καρακούσης, ο μάνατζερ του κεφάλου, είπε ότι και πριν επαναλήθηκε αυτό και είπε ότι το ανέφερε κανονικά στο φιλαγόνο. Μάλιστα. Ο Παπαβασιλής μεταξύ περνάει στη θέση του Μπένερμαν, ο οποίος διαμόρφωσε το σκορ στο 32-43 με τις δύο ελεύθερες βολές και βλέπουμε. Βασιλιάδης θα δώσει για τον Κορονίδη, δεν μετράει κανένα σούτ, ήταν άστοχο ούτως ή άλλως. Τελικό αποτέλεσμα για το πρώτο μισό του ημιχρόνου, 32-43. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κυριάρχησε μετά την πρώτη κυρίως περίοδο, πήρε διαφορές οι οποίες ανέβασε μέχρι και στην διψήφια διαφορά, με τον Κώστα Βασιλιάδη να έχει φτάσει στους 11 πόντους μέχρι στιγμής, σε αντίθεση με την, και τον Ταμίρ Μουλαμέρος βέβαια στους 14, ενώ για την Ολύμπια Λάρισας ο Tyron Grant είναι αυτός ο οποίος έχει 10. Βλέπουμε και τα συγκεντρωτικά στατιστικά από το πρώτο μισό, τα 5 περισσότερα rebound για τον ΠΑΟΚ, από εκεί και πέρα 9 στα 22 τρίποντα για την Ολύμπια και 3 στα 7 τρίποντα, 10 στα 17, ένα πολύ καλό ποσοστό στα τρίποντα για τον ΠΑΟΚ και 4 στα 12, όχι τόσο καλό στα τρίποντα. Τα λάθη και οι ασίστ είναι μοιρασμένες. Αυτά λοιπόν για το πρώτο μισό του παιχνιδιού. Θα είμαστε μαζί λίγο πριν από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου για να αναλύσουμε τα όσα είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και για να δούμε τι ακριβώς πρέπει να περιμένουμε για το δεύτερο μισό του αγώνα. Υπάρχει το Μαρούσι Μεντ και το Μακεδονικό ΣΑΕΚ, δύο παιχνίδια τα οποία έχουν και αυτά τη δική τους ιδιαίτερη σημασία.
Γι' αυτό προείπαμε ότι αυτό το παιχνίδι είναι και για τις δύο ομάδες ένα κομβικό παιχνίδι. Ούτως ή άλλως πρέπει να σημειώσουμε ότι το απόψινό παιχνίδι είναι συνάρτηση των παιχνιδιών που έχουν και οι υπόλοιπες ομάδες που βρίσκονται σε αντίστοιχη βαθμολογική θέση με την Ολυμπία αλλά και τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Τόσο για την σωτηρία όσο και για την είσοδο στην τετράδα. Ακριβώς. Εδώ βλέπουμε και το τρίγωνο της σωτηρίας για την Ολυμπία. Tyron Grant 15,8 πόντι, 8,1 rebound. Ο Ντόρεμους Μπένερμαν 11,7 πόντι, 3,2 assist. Και ο Φράγκο Νάκης 13,4 πόντι με 33-85 τρίποντα. Τρίποντος ο Φράγκο Νάκης, γνωστός γλυκός καρπός, ο οποίος όμως σήμερα έχει 0 στα 2, 6 από τα 6,25. Θα έχουμε πολλά περισσότερα όμως να πούμε σε λίγο. Προς το παρόν ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και βέβαια θα είμαστε μαζί για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Την Φανή Χαλκιά. Φανή, στο μπάσκετ σήμερα. Ναι, μπάσκετ, γιατί είμαι πάντα κοντά στην Ολύμπια. Είναι, εντάξει, είναι το team μου για τη Μελαρισαία. Αυτό που έχει σημασία είναι φέτος να παραμένουμε στην κατηγορία, γιατί ήταν guest στην Α1. Μακάρι, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Να μεταφέρω λίγο το μπάσκετ στο δικό σου άθλημα. Το εμπόδιο θα το περάσει η Ολύμπια του ΠΑΟΚ σήμερα. Μακάρι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι... Αν δεν γίνει ντέρμπι, είναι μια μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Το δεύτερο εμίχρονο βέβαια έχει ξεκινήσει. 3 δευτερόλεπτα από τους παίκτες της Ολύμπια. Σπαταλούν την πρώτη ευκαιρία που έχουν. Ξαναβλέπουμε εδώ τη μάχη του Γιάννη Λάπα. Εκεί πέρα οι διαιτητές, και πιο συγκεκριμένα ο Νίκος Αυλανός, ήδη 3 δευτερόλεπτα. Είναι πικρή στο διαιτώνα. Και είναι και σεβαστή. Ακριβώς. 32-43 μπροστά ο ΠΑΟΚ, Νίλσεν για τον Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλος πηγαίνει για το κάρφωμα, εντυπωσιακή φάση, το highlight του απόψινού παιχνιδιού. Πήρε τα βήματα, ξαναβλέπουμε εδώ στην καρδιά της Λαριστινής άμυνας και καρφώνει με το δεξί. 45-32 στο συν-13 κεφάλαιο ΠΑΟΚ, Γκραντ. Άστοχο το σουτ, στον ευνηδιασμό Βασιλιάδης. Αποφύγει το πέρασμα, θα καρφώσει και αυτό ο ΠΑΟΚ σε μεγάλο βράδυ, έχω την εντύπωση. 47-32 στο συν-15 δικεφάλος. Και βέβαια αμέσως σηκώνεται ο Φράγκο Νάκητς από τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Ο ΠΑΟΚ, αντί να πιέσει η Ολύμπια, είναι αυτός ο οποίος μπήκε δυνατά στο τρίτο δεκάλεπτο. Τώρα το φάουλ του Μουλαμέροβιτς πάνω στον Γιάννη Λάπα. Ο αρχηγός, το φάουλ από τον Βασιλόπουλο, ο αρχηγός θα έχει δικαίωμα για δύο ελευθερές βολές. Ενώ σηκώνεται και ο Κακλαμάνος από τον Αλεξανδρή. Πώς μπορεί να σώσει την παρτίδα ο Βαγγέλης Αλεξανδρής? Πρέπει να μπορέσει να παίξει με καθαρό μυαλό στην επίθεση, γιατί αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην ομάδα της Λάρισσας. Υπάρχουν κάποιο μπέρδεμα στην επίθεση. Νομίζω ότι με καθαρό μυαλό θα μπορέσει να φτάσει στο... Ίσως και το σκορ όμως στην άμυνα είναι ένα μεγάλο, 47 πόντι μόλις τώρα ξεκίνησε το δεύτερο επίθεση. Ακριβώς, από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλός, παίζει πάρα πολύ καλή περιφερειακή άμυνα. Γκραντ τώρα θα καταφέρει για ένα εύκολο καλάθι μετά από πολλή ώρα για την Ολύμπια. Το πρώτο εύκολο καλάθι της Ολύμπια. Ξαναβλέπουμε εδώ το δεξί εύκολο lay-up του Tyron Grant. Μουλαμέροβιτς για τον Βασιλιάδη. Βασιλόπουλος. Εξαιρετική κίνηση στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Άσχετα από το αν το τελικό σούτ του Ματ Νίλσεν ήταν άστοχο. Το rotation που λέτε και εσείς οι προπονητές. Ήταν μια καταπληκτική επιθετική κίνηση της ομάδας του ΠΑΟΚ. Μπένερμαν. Το κόψιμο από τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο. Πάνω στο σούτ για τρεις από τον Μπένερμαν και Βασιλιάδης με το αριστερό. Εκεί μάλλον το έκανε σωστά το lay-up στον ευνηδιασμό. Ο ΠΑΟΚ μάλιστα χάνει και την μπάλα. Μπένερμαν. Θα δώσει για τον Grant. Εύκολο το λέει από τον Αμερικανό. 36-47 μειώνει η Ολύμπια. Απαντά με δικούς της 4 διαδικούς πόντους στο 4-0 του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Για να ακούσουμε και τον Αποστόλη Τριανταφύλου. Βλέποντας ο Βαγγέλης Αλεξανδρής πως έχει πρόβλημα επιθετικό σε οργανωμένη άμυνα, ζητάει από τους παίκτες του με την κάθε ευκαιρία να τρέξουν στον ευνηδιασμό. Για να δούμε αν θα το κάνουν και τώρα. Ο Μπένερμαν πάντως κρατάει την μπάλα και δεν την προωθεί. Παίζει με το αστολό πώς με τον Grant. Ένας εναντίον όλων ο Αμερικανός δεν θα καταφέρει. Πεϊτσίνοβιτς θα πάρει το φάουλ από τον Βασιλόπουλο. Το παραδέχεται εκεί ο
Παναγιώτης Βασιλόπουλος, τον βλέπετε εδώ, πολύ δυνατό παιδί και μάλιστα ένα από τα παιδιά που δουλεύουν πάρα πολύ. Για τον Βασιλόπουλο έχω μάθει ότι όντως δουλεύει πάρα πολύ, είναι λιγομίλητος, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει. Βασιλιάδης και Βασιλόπουλος, τα δύο μεγάλα ταλέντα που πλέον παίρνουν πρωταγωνιστικό ρόλο χρονιά με τη χρονιά στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Μπένερμαν. Ο Αμερικανός αναζητά και για μία ακόμη φορά τον Tyrone Grant στο low post. Το φάουλ του Ελγά από τον Βασιλόπουλο. Το τρίτο για τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο. Θα να βλέπουμε καθαρό με το σώμα. Γι' αυτό μάλιστα υπάρχει και αλλαγή. Στη θέση του Βασιλόπουλου θα ξαναπεράσει ο Ματ Μίλσεν. Δεν προλάβει να ξεκουραστεί. Ενώ και ο Αμίτα Μίρ περνά στη θέση του Ιβάν Γκριγκάτ. Για την Λάρισα, Κακλαμάνο στη θέση του Γιάννη Λάπα. Μπένερμαν. Μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σκορ στην Ολύμπια. Πεϊτσίνοβιτς με αντίπαλο τον Ταμίρ. Είναι πιο βαρύς ο Πεϊτσίνοβιτς. Γι' αυτό και θα πάρει το φάουλ τελικά. Από τον Αμί Ταμίρ. Εκεί μάλιστα ο Ισραηλινός δέχτηκε και τις συμβουλές του Κώστα Βασιλιάδη. Είναι το τρίτο για τον Ταμίρ. Καθώς προβάλλει τον αριστερό αγκώνα του. Βλέπετε χαρακτηριστικό το πλάνο. Είναι ιδιαίτερα επεξηγηματικό για το φάουλ το οποίο χρεώθηκε. Και διαφορά σώματος όγκου. Αυτό προσπαθεί άλλωστε να εκμεταλλευτεί. Ακριβώς. Ο Νταβόρ Πεϊτσίνοβιτς. Γκραντ. Πάλι για τον Γκραντ δεν θα σηκωθεί για τρεις. Θα πλησιάσει το καλάθι και θα καταφέρει με 6 δικούς του πόντους η Ολύμπια. Κατεβάζει το σκορ στις 9. 38-47. Είναι προφανής ο στόχος του Ολύμπια να βάλει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Μουλαμέροβιτς με τον Κακλαμάνο να έχει κολλήσει τα μπέλα πάνω του. Σηκώνεται για τρεις ο Μουλαμέροβιτς. Προσπάθησε να πάρει το φάουλ. Και να πάρει το φάουλ, αλλά και να δείξει ποιος είναι το αφεντικό στον Κακλαμάνο. Τελικά το τρίποδο ήταν άστοχο. Νάγκητς, το σκοτεινό σούτ από τα 3 μέτρα, άστοχο. Πάνω Νάγκητς δεν είναι απόψε καλό βράδυ. Ο φάουλ βλέπουμε χωρίς κόρους στα τελευταία 3,5 αγωνιστικά λεπτά. Γιάννης, το λόγο πως για τον Νίλσεν, το φάουλ από τον Πεϊτσίνοβιτς καθαρό. Είναι το πρώτο για τον Νταβόρ Πεϊτσίνοβιτς. Είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό για το ΜΕΝ ΠΑΟΚ να κρατήσει τη διαφορά, για τη ΔΕ Ολύμπια να μειώσει όσο μπορεί περισσότερο. Για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ακριβώς. Ο Μάτ Νίλσεν θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Έστοχη η πρώτη. Το ίδιο και η δεύτερη. 38-49. 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Ίσως το πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Με την Ολύμπια να αναζητά διαρκώς τον Tyrone Grant. Μονοδιάστατο το παιχνίδι της μέχρι στιγμής. Καθώς ο Φρέντρικ Γιόνσεν έχει εξουδετερωθεί. Πεϊτσίνοβιτς, τελειώνει ο χρόνος με τη λήξη των 24. Άστρο τώρα Βερσέ. Είναι πολύ αργός. Και ανορθόδοξη η επίθεση στο Ολύμπια. Ακριβώς. Πέρα από το ότι είναι αργός ο Πεϊτσίνοβιτς. Νίλσεν. Εξαιρετική κίνηση, αλλά τελικά άστοχος ο Αυστραλός. Στάγει και το φάουλ. Από τον Καρακατσούνη. Γκραντ τελικά. 40-49, 8 διαδοχή πόντι από τον Tyrone Grant, ο οποίος φτάνει στους 18 με 8 στα 12 δίποτα. Ξαναβλέπουμε το τελευταίο από αυτά. Ταμίρ σηκώνεται για 3, άστοχος ο Ισραηλινός, αλλά ο Νίλσεν θα σφαγιαρίσει την μπάλα και πάλι μου λέω Μέροβιτς. Για να δούμε τώρα, γιατί προφανώς υπάρχει διχογνωμία ανάμεσα στους διαιτητές. Ο Μέρς Ζαβλανός και ο Καρακατσούνης κινήθηκαν προς την αντίθετη πλευρά, αλλά ο Δε Χαζής, συγγνώμη,
Είδε φάουλ στον Κακλαμάνο και συνεπώς ανανεώνονται οι επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Το σκορ παραμένει στο 40-49. Ενώ υπάρχουν και αλλαγές από την πλευρά του ΠΑΟΚ, Βασίλη Βλαχόπουλε. Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος θα περάσει στη θέση του Μάρτινσον, ο οποίος δεν είναι και στην καλύτερη του μέρα, κάτι το οποίο άλλωστε φαίνεται και από τα στατιστικά του. Από εκεί πέρα ο Πάνε Πρέπ ζήτησε ηρεμία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και η μπάλα να τουλάχιστον να είτε να στάρει στρίο από τον Νταμίρ, να πάει κάτω καλά του. Επιθετικό φάουλ από τον Βασιλόπουλο, το τέταρτο προσωπικό για τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο και βέβαια το πρώτο σοβαρό πρόβλημα με φάουλ για τον Πάνε Πρέλεβιτς. Στη θέση του ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης για πρώτη φορά στο απόψινό παιχνίδι. Επιθετικό φάουλ ήταν καθαρό και μάλλον αχρίαστο. Έτσι, έτσι. Είναι μακριά από την μπάλα. Εντάξει, είναι απόφαση των διαιτητών, είναι φάουλ. Αυτοί ξέρουν. 40-49 το σκορ παραμένει. Ναι, εδώ ο Πάνε Πρέλεβιτς. Τα λέει μάλλον με τον Ζαβλανό. Κακλαμάνος. Νάκητς με αντίπαλο τον Παλογιάννη. Ο Λάμπας στο παρκέτ. Τίποτα οι διαιτητές. Λάμπας το ανάποδο λέει up. Μια από τις αγαπημένες του κινήσεις. Δεν θα καρποφορήσει την προκειμένη περίπτωση. Τζάμπολ. Και βέβαια τζάμπολ ανάμεσα στο μαυροκεφαλίδι και τον Πεϊτσίνοβιτς. Για να δούμε η μπάλα υπέρ της Ολύμπια Λάρισσας. Για ΠΑΟΚ τελικά αυτό το περίφημο βελάκι που λέμε. Για να αλλαγή. Πρέπει να το κοιτάζουμε κάθε φορά που η μπάλα διεκδικείται και από τις δύο ομάδες. Βασιλιάδης. Εξαιρετικό το lay-up. Έκρυψε την μπάλα μέσα στην αγκαλιά του. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Την αφήνει στο καλάθι της Ολύμπιας. 40-51 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Μπένερμαν ετοιμάζεται και πάλι. Χρειάζεται ο Βαγγέλης Αλεξανδρής τον Μπένερμαν να ξυπνήσει. Δεν έχει παίξει έτσι όπως μπορεί μέχρι στιγμής το απόψινό παιχνίδι. Γκραντ. Θα κάνει το λάθος. Δεν μπορεί βέβαια να τα κάνει όλα μόνος του. Βασιλιάδης θα πάρει την μπάλα. Και βέβαια δεν έχει πρόβλημα να κρεμαστεί από το καλάθι της Ολύμπιας. 40-53 μπροστά ο ΠΑΟΚ, 2-40 για το τρίτο δεκάλεπτο. Ξαναβλέπουμε την μπάλα καταλήγει στο χέρι του Βασιλιάδη και αυτός πηγαίνει για το κάρφωμα. Στο σύν 13 ο ΠΑΟΚ, time out. Σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κεφάλι μαζί. 43-53. Κέρδισε και πάλι την μπάλα Μέρερ μας. Σηκώνεται και πάλι για τρεις. Θα στοχίσει ο Αμερικανός, ο Γιόνσεν. Θα μονομαχήσει με τον Ταμίρ και τελικά η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ σύμφωνα με την υπόδειξη του Χάρη Καρακασούνη. Ξαναβλέπουμε, βλέπουμε μάλλον για πρώτη φορά το τρίποδο του Φράκο Νάκητς, ο οποίος έχει 1-3 τρίποδα και 1-6 δίποντα μέχρι στιγμής. Συνολικά 5 πόντους. Εδώ η τελευταία μονομαχία, αυτό το πλάνο δεν μας βοήθησε ιδιαίτερα για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Ταμίρ για τον Βασιλιάδη. Θα πάρει το φάουλο ο Κώστας Βασιλιάδης. Έχει φτάσει ήδη στους 17 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ. Καθώς 18 έχει για την Ολύμπια ο Tyron Grant. Για την προηγούμενη φάση θέλω να πω ότι αν θέλει η Ολύμπια να διεκδικήσει το παιχνίδι, πρέπει να σκοράρει και κάποιος άλλος εκτός από τον Grant. Ο ΠΑΟΚ κάνει πολύ καλή δουλειά στην άμυνα μπλοκάροντας τον Grant. Άρα λοιπόν πολλοί παίκτες της Ολύμπια είναι ελεύθεροι για σου. Είδαμε και τον Γιώργο Τριχόπουλο να περνά για πρώτη φορά στο αποψινό παιχνίδι στη θέση του Γιάννη Λάπα. Βασιλιάδης θα στοχίσει στην πρώτη βολή. Μέχρι στιγμής έχει 2 στις 3 βολές, 6-8 τρίποτα και 1-5 τρίποτα. Πολύ σημαντικό για τον νεαρό της ηλικίας του. Ένας παίκτης ο οποίος επενδύει επάνω του και η Ελλάδα αλλά και ο ΠΑΟΚ. Θα στόχισε και στη δεύτερη βολή, το 43-53 παραμένει. Και τώρα η Ολύμπια με τον Μπένερμαν. Νάκης. Θα πάρει το φάουλ από τον Παλογιάννη. Ο Φράγκο Νάκης πολύ πύρος και από πού δεν έχει περάσει. Από Ολυμπιακό, Άλβα, Ηρακλή, Άρη, Νία Αρής, Περιστέρη, Λιβόρνο. Πλούσια εμπειρία, μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ταλέντο ήταν όταν ξεκίνησε. Παραμένει ένας πολύ συνετός και πολύ καλός χαρακτήρας. Και βέβαια η εμπειρία του είναι σημαντική για την Ολύμπια Λάρισσας, η οποία τους άλλους είναι ένα κράμα έμπειρων και νέων παικτών,
Όλοι θυμόμαστε πώς μπήκε η Ολύμπια στο φετινό πρωτάθλημα της Α1. 2 στις 2 από τον Άκητς. 45-53. Μειώνει στις 8. Μετά από αρκετή ώρα, κάτω από τους 10. Ένα λεπτό και 28 δευτερόλεπτα ακόμη. Βλέπετε και εσείς το χρόνο που απομένει για την τρίτη περίοδο. Κορονίδης. Λαμέροβιτς. Το φάουλ είναι από τον Κακλαμάνο. Να εδώ ο Νίκος Κακλαμάνος που ήρθε στη Λάρισα από τα Λιώσια. Λαμέροβιτς. Σκόρνεται για δύο και θα ευστοχίσει. Είναι μια φάση ψωμωτήρη για τον Ταμίρ Λαμέροβιτς, ο οποίος θα είναι στους 16. Βασίλη Βλαχόπουλε δείχνει να αντέχει. Ουσιαστικά ο Πανεπιστήμιος πέρασε τον Μουλαμέροβιτς στο παιχνίδι έτσι ώστε να δώσει ηρεμία και λίγο σκόρ στην ομάδα του, βλέποντας τους παίκτες του κάπως να έχουν χάσει την αυτοσυγκέντρωσή τους. Κακλαμάνος, 45-55 προς τα πάω. Για τον Τριχόπουλο σηκώνεται για 3. Θα αστοχίσει και αυτός με τη σειρά του. Το ριμπάουντ από τον Γκραντ. Το φάουλ από τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον Αμερικανό. Βλέπετε, πήρε καλύτερη θέση από τον Μαυροκεφαλίδη. Είναι πολύ πιο δυνατός, πολύ πιο σωματώδης. Πιο ευέλικτος. Και πιο έμπειρος. Σαράντα ένα δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Γκραντ θα ευστοχίσει στην πρώτη βολή. Θα αστοχίσει όμως η δεύτερη, μένει στους 19 πόντους, αλλά η Ολύμπια θα πάρει την μπάλα και πάλι στην κατοχή της. Καθώς ο Γιόνσεν πάλεψε εκεί, ο απόφυτος του Oklahoma State, το 2002 πάλεψε για να μπει στο draft του NBA, δεν τα κατάφερε και πλέον κάνει καριέρα στην Ευρώπη. Ένας καλός παίκτης. Αυτό που του έλειπε στην Αμερική ήταν το ότι δεν ήταν δυνατός κοντά στο καλάθι, αν και έχει ύψος. Γιόνσεν σηκώνεται για 3. Θα αστοχίσει. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό πως κάποιοι συμπαίκτες από τον πάγκο ήδη πανηγύριζαν, τόσο καλός σουτ έχει. Πέφτουν φορμιά μες στο παιχνίδι, αυτό δείχνει το πόσο πολύ θέλουν την νίκη και οι δύο οι ομάδες. Με τον Μουλαμέροβιτς να ερεμεί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, καθώς θέλει να πάει σε μία επίθεση και τελικά παίρνει το φάουλ από τον Γιόνσεν. Είναι το τέταρτο του Σουηδού και μάλιστα είναι το πέμπτο της Ολύμπια. Στέλνει τον Μουλαμέροβιτς στις βολές. Εκεί πέρα δεν χρειαζόταν σε καμία περίπτωση αυτό το φάουλ. Βαγγέλης Αλεξανδρής τα βάζει με τον Σουηδό. Έχει δίκιο γιατί 11 δευτερόλεπτα και 4 φάουλ είναι... Έχει ακόμη 10 λεπτά που τον θέλει έτοιμο πόλεμο. Και βέβαια στέλνει και, τον ΠΑΟΚ στις βολές. Ο Μουλαμέροβιτς κάνει 2 στις 2 και βάζει μπροστά τον ΠΑΟΚ με 57-46. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, ο οποίος ζητάει τους παίκτες του να πιάσουν γωνίες με τον Μπένερμαν να παίξει μόνος τους αυτά τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Μπένερμαν βγάζει τον Νάκητς, σηκώνεται για 3. Με την λήξη εύστοχος ο Φράνκο Νάκητς. Θα μειώσει στο 49-57. Και πάλι στους 8. Να εδώ ο Φράνκο Νάκητς φτάνει στους 10 πόντους. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώνεται, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 57-49. Διακοπή σε λίγο και πάλι μαζί για την τέταρτη και όπως αναμένεται συγκλονιστική περίοδο. Επιτροπή στη Λάρισα και αν είναι και ενώ εδώ βλέπουμε τα επιμέρους σκορ των τριών πρώτων περιόδων, 15-18 το πρώτο για το ΠΑΟΚ, 17-25 μεγάλη διαφορά κατά το δικέφαλο το δεύτερο, 17-14 το τρίτο και αν έχει διορθώσει κάτι η Λαρισινή ομάδα είναι τα rebound, καθώς πλέον έχει ζάσει στα 26, ο ΠΑΟΚ στα 27 υπολείπεται ενός rebound. Και αυτό αλλά και το ότι μπόρεσε και βρήκε κάποιο σκορ από κάποιο άλλο παίκτη πέρα του Γκραντ. Βλέπουμε εδώ και τα συγκεντρωτικά στατιστικά. Η Ολύμπια στα 10 λάθη, ο ΠΑΟΚ στα 7. Καλύτερο τρίποδο, 41% για την Ολύμπια, 25% για τον ΠΑΟΚ. Για να ακούσουμε και τον Βασίλη Βλαχόπουλο, κάτι γίνεται στην γραμματεία. Άμα σου πω, Γιάννη, γιατί είναι, δεν το πιστέψεις. Είναι για το ντόπι κοντρόλ.
Έχουν μαζευτεί 10 άνθρωποι εδώ πέρα για το doping control. Από ό,τι τουλάχιστον κατάλαβα πριν από λίγο είναι ότι Βασιλόπουλος και Αμίτα Μύρ θα υποβιτούσαν την doping control μετά τη λήξη του αγώνα. Βασίλη, το doping control είναι κάτι, είναι ένα σημείο στο οποίο πρέπει να δώσουμε όλοι μας πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά από εκεί πέρα όλα αυτά μπορούν να γίνουν ακριβώς μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ή να ενημερωθεί ένας άνθρωπος από κάθε ομάδα στο περιθώριο των πάγκων, στις άκρες του πάγκου. Δεν λίγο εκεί πέρα να μην καθυστερεί ο αγώνας, έτσι. Είναι λίγο υπερβολικό να είναι 10 άτομα στη γραμματεία επάνω την ώρα που διεξάγεται ο αγώνας. Εγώ προσωπικά νόμιζα ότι συνέβη κάτι πολύ σημαντικό, για να είμαι ειλικρινής. Ξεκινάει τέταρτη περίοδος. Γιόνσεν, 49-57 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Μπένερμαν για τον Κακλαμάνο. Μπένερμαν και πάλι. Κακλαμάνος σηκώνεται για 3. Θα ευστοχίσει ο Νίκος Κακλαμάνος. 52-57. Η Ολύμπια προσπαθεί να κάνει το comeback. Ξαναβλέπετε πως στατικό τρίποντο από την δεξιά γωνία. Βασιλιάδης κρατά την μπάλα καθώς θέλει να παίξει στο low post ή με τον Ταμίρη με τον Νίλσεν. Ο Νίλσεν τελικά πήρε την μπάλα ψηλά. Μουλαομέροβιτς, το φάουλ από τον Κακλαμάνο. Στη συνέχεια υπήρξε το πρόβλημα από την πλευρά του Μουλαομέροβιτς, ο οποίος δείχνει και αρκετά εκνευρισμένος. Ναι, δεν είναι κακό αυτό να συμβαίνει. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Σε αυτήν εδώ τη φάση πιστεύω ότι η άμυνα της Ολύμπια λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά και πολύ δυναμικά, θα έλεγα. Και ναι, ήταν το τέταρτο φάουλ του Κακλαμάνου. Στη θέση του πέρασε ο Λάπας. Έξυπνο δουλεμένο καλάθι από τον Βασιλιάδη. Με ανάποδο lay-up. 52-59 ο ΠΑΟΚ απαντά προς το παρόν σε αυτή την αντεπίθεση της Ολύμπια. Γιόνσεν για τον Μπένερμαν. Για τον Γκραντ το γνωστό σκηνικό. Μπένερμαν με αντίπαλο τον Κορονίδη. Το off balance shoot, το rebound από τον Λάπα, αλλά και το επιθετικό foul. Η φάση έγινε μπροστά στα μάτια του Νίκου Ζαβλανού και πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε. Ο Λάπας φάνηκε να σπρώχνει, για να δούμε σε επανάληψη. Συμπέρασμα. Ξέρει ο διαιτητής. Ήταν μπροστά άλλωστε. Ακριβώς. 52-59 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Έχει την κατοχή της μπάλας με τον Νίλσεν. Είναι άσχος, αλλά έχει μαζεύσει 10 rebound μέχρι στιγμής για το δικέφαλο Αστραλός. Βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ, παρόλη την πίεση που δέχεται, είναι πόσο συγκεντρωμένος σαν ομάδα. Και αυτό νομίζω ένα πολύ συστατικό, καλό συστατικό της φετινού ΠΑΟΚ. Επιθετικό φάουλ από τον Νίλσεν. Στον Λάπα και ο Αστραλός κάτι του λέει κιόλας. Για να δούμε σε επανάληψη τη φάση. Κι όμως υπάρχει φάουλ από τον Νίλσεν, προέβαλε τους αγώνες του ο Αυστραλός. Ξαναβλέπουμε εδώ. Είναι καθαρό επιθετικό πιστεύω. Σωστό το σφύριγμα των διαιτητών. Το πρώτο μόλις φάουλ του Νίλσεν. Συνεπώς το μείον για τον ΠΑΟΚ είναι ότι η μπάλα περνά στην κατοχή της Ολύμπια. Για να ακούσουμε και τον Αποστόλη Τριανταφύλου. Βλέπουμε τον Γιόνσεν να έχει αποσυρθεί. Ο κύριος Ζαβλανός ζήτησε να φύγουν όλοι όσοι βρίσκονται πίσω από τους πάγκους των δύο ομάδων. Προφανώς κάποιος φώναξε κάτι και έτσι ο κύριος Ζαβλανός ζήτησε να απομακρυνθούν. Και μετά τα όσα έγιναν στην Αμαλιάδα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναδούμε τέτοιες σκηνές. Νάκιτς θα ευστοχίσει 54-59. Και βέβαια για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση, οι Λαρισαίοι, οι φιλάθλοι έχουν κόσμια συμπεριφορά. Όπως και να έχει, απλά η ένταση του αγώνα είναι πολύ μεγάλη και προφανώς ο Νίκος Ζαβλανός παίρνει τα μέτρα του. Το εύστοχο τρίποδο με ταμπλό από τον Μουλαομέροβιτς. Τον βλέπουμε εδώ, δεν είναι η πρώτη φορά που σουτάρει έτσι. Όχι, ποτέ. Εδώ φαίνεται η εμπειρία ενός πολύ μεγάλου παίκτη. Με ταμπλό το τρίποδο 54-62. Ο Νταμίρ Μουλαομέροβιτς που φτάνει στους 21. Ονειρική επιστροφή για τον Κροάτι, τον ηγέτη του ΠΑΟΚ. Νάκιτς. Μπένερμαν. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Μετράει το καλάθι του Πέιτσινόβιτς, καθώς ο
Μπένερμαν σούταρε μέσα στα 24, μετά ακούστηκε η κόρνα και συνεπώς το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. 56-62, η Ολύμπια μειώνει στις 6. Συγκλονιστικό παιχνίδι εδώ στη Λάρισα. Βλαμέροβιτς για τον Νίλσεν. Βασιλιάδης σηκώνεται και αυτό για 3, άστοχος. Μπένερμαν, η Λάρισα έχει τη δυνατότητα να μειώσει ακόμη περισσότερο. Μπένερμαν ένας εναντίον όλων θα εξτοχίσει. 58-62 στις 4 η διαφορά. Time out από τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Η Ολύμπια με αυτό το καλάθι του Ντόρεμους Μπένερμαν μειώνει στις 4. Διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λάρισα, οι δύο ομάδες, οι παίκτες των δύο ομάδων παίρνουν τις οδηγίες από τους δύο προπονητές, αλλά κάτι σημαντικό έχει να μας πει από τους φίλους Τριανταφύλου. Ναι, ο κύριος Ζαβλανός ζήτησε από τη γραμματεία να γράψει μια παρατήρηση, την πρώτη για την Ολύμπια, λόγω του ότι ακούστηκαν κάποια υβριστικά συνθήματα και παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι της Ολύμπια προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα. 58-62, 6 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα ακόμη. Βλέπουμε εδώ τους σκόρερ Grant 19 και Νάκης 12 για την Ολύμπια. Μουλαμέροβιτς 21, Βασιλιάδης 19 για τον ΠΑΟΚ. Μουλαμέροβιτς για τον Νίλσεν. Δεν έχει βοηθήσει πολύ στο σκόρ απόψε την ομάδα του. Μουλαμέροβιτς με αντίπαλο τον Λάπα. Νίλσεν σηκώνεται για 2, άστοχος και πάλι. Νάκης. Με τον Βαγγέλη Αλεξανδρίνη να ζητάει κοντρόλ παιχνίδι πλέον. Τώρα έφτασε εκεί που θέλει να φτάσει. Το παιχνίδι είναι κοντά-κοντά. Δεν χρειάζονται λάθη και από τις δύο ομάδες τώρα. Γκραντ για τον Μπένερμαν. Με αντίπαλο τον Βασιλιάδη. Σηκώνεται για 3 ο Μπένερμαν. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Είναι τα τερτύπια της μπάλας καμιά φορά. Και ο Νίλσον στον ευθυνδιασμό θα βάλει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ από τον Πεϊτσίνοβιτς. Το κοντράστ των συναισθημάτων είναι μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Άψογος ευθυνδιασμός. Ο Ματ Νίλσον μιλά μετά από αρκετή ώρα με αυτό το καλάθι που ξαναβλέπουμε. 58-64, 5 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Αυστραλός έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Έχει 5 στις 5 μέχρι στιγμής, ενώ συνολικά έχει 3 στα 10 σουτ. Εντός παιδιάς. Βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να αλλάζει παίκτες της αυτής ποιότητας. Το βάθος που υπάρχει σαν που έχει σαν ομάδα. Ίσως αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να βελτιώσει την εικόνα του απέναντι στην Λάρισα. 58-65. Grant. Εκεί, double team πάνω του, θα τα καταφέρει τελικά, άλλαξε 3 φορές κατεύθυνση με το αριστερό, το Iron Grant. Και μάλιστα έχει χτυπήσει. Είναι μια κράμπα, ασφαλώς υπάρχει υπερπροσπάθεια. Θα ξαναδούμε εδώ τον Αμερικανό, ανάμεσα σε Νίλσον και Βασιλόπουλο. Πηγαίνει από αριστερά, πηγαίνει από δεξιά και τελικά από αριστερά. Αυτό το κοντινό σουτ θα μειώσει σε 60-65, αλλά πλέον η κράμπα στο αριστερό πόδι του, δεν ξέρουμε. Ήταν όντως υπερπροσπάθεια ανάμεσα στα θηρία. Με πολύ καλό πιβότ κατόρθωσε να φτάσει στο καλάθι. Σημαίνει το πόσο καλός αθλητής είναι. Και υπάρχει βέβαια και καταφώνηση από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Η Ολύμπια παίζει μαζί του. Αυτό είπα προηγουμένως, κατά πόσο μπορεί να αντέξει 40 λεπτά απέναντι στις εναλλαγές του ΠΑΟΚ. Θα αποσυρθεί προς το παρόν στη θέση του ο Χαρισμίδης, αλλά ήδη έχει στήσει νομίζω Αποστόλη Τριανταφύλου από τον Βαγγέλη Αλεξανδρίνη να τον επαναφέρει γρήγορα στο παιχνίδι. Ναι, αμέσως ο Γκραντ κάθισε εδώ στη γραμματεία δίπλα. Του παρέσκονται πρώτες βοήθειες, προσπαθούν να χαλαρώσουν το πόδι για να περάσουν με την πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι. Βασιλόπουλος στο στόπ από τον Χαρισμίδη. Πάνω στον Βασιλόπουλο έγινε και κάποιο φάουλ στον Μπένερμαν, δεν δόθηκε. Ο ΠΑΟΚ που έχει μόλις ένα φάουλ σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Έχει δηλαδή φάουλ να σπαταλήσει ακόμα. Λάπα σηκώνεται για 3. Άστοχος. Εύκολο το rebound από τον Ταμίρ. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε ήρεμο τέμπο πλέον. Βλέπουμε εδώ και τα τρίποντα. Με 40% 6 στα 15 η Ολύμπια. Με 27 ο ΠΑΟΚ 5 στα 18. Ο Λαμέροβιτς, ο οποίος έχει 3 στα 6 μάλιστα. Για τον Νίλσεν.
Δύο δευτερόλεπτα. Ένα, ο Αστραλός γυρίζει και σουτάρει. Ο Χαρισμίδης διώχνει την μπάλα πάνω από το καλάθι των Λαρισαίων. Εδώ θα μετρήσει τώρα η καρδιά του, του νικητή. Ποιος παίκτης θα παίρνει τις τελευταίες προσπάθειες. Και ουσιαστικά ποια ομάδα έχει τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στη σύνδεσή της. Ακριβώς. Μπένερμαν. Δεν έδωσε τον Νάκητς. Αν και θα το ήθελε ο Βαγγέλης Αλεξανδρής. Ολοκληρώνεται ο χρόνος. Δέχεται το στόπ από τον Ταμίρ. Και μάλιστα τα βάζει με τον Μπένερμαν. Έχει φτάσει. Είναι εξαγριωμένος ο Βαγγέλης Αλεξανδρής. Για να ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Έξερας με τον Μπένερμαν που δεν έδωσε την μπάλα πριν στον Νάκητς. Και αυτό τουλάχιστον αυτό φώναζε στον Αμερικάνο μεσοδυτικό διαβατήριο πριν από λίγο. Προηγουμένως αυτό το εντοπίσαμε και εμείς την ώρα που συνέβαινε. Να εδώ ο Τάιρον Γκραντ επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο, έστω και με κράπα σε αυτά τα λεφτά, τα τελευταία 3 και 55 που απομένουν. Τώρα παίζουν όλοι. Τώρα παίζουν όλοι. Δεν χωράνε τέτοιες πολυτέλειες. Βλαμέροβιτς για τον Ταμίρ. Θα πάρει το φάουλ από τον Γκραντ. Είναι το τέταρτο φάουλ για την Ολύμπια. Καθαρό το φάουλ. Από πλάγια την μπάλα ο Πάουκ. Βλαμέροβιτς. Φάουλ από τον Χαρισμίδη. Είναι το πέμπτο για την Ολύμπια. Ο Ματ Νίλσεν θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες φορές. Και το τέταρτο προσωπικό για τον Τάσο Χαρισμίδη. Για τον δραμηνό forward center. Καθαρή παράβαση όμως. Άτσαλο το μαρκάρισμα πάνω στον Νίλσεν. Βασίλη Βλαχόπουλε, το ακούμε. Ο Πάουκ έχει μόλις ένα ομαδικό φάουλ και η εντολή του μπάνε πριν λέει στον Κώστα Βασιλιάδη, επειδή δεν έχει ούτε ένα φάουλ άλλο αγγλικό. Ο Πάουκ είναι να κάνει το φάουλ όπου χρειάζεται, έτσι ώστε να κρατήσει το σκορ. Ματ Νίλσεν, μία στις δύο βολές, 60-66 το σκορ. Είναι η πρώτη άστοχη για τον Αυστραλό, έχει 7-8. Νάκητ, σηκώνεται για τρεις, γρήγορα. Θα αστοχίσει όμως. Ο Πάουκ με τον Μιλαμέροβιτς. 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα τώρα. Πάει για το κλέψιμο ο Γκραντ. Γκραντ ο οποίος για να φτάσει σε σημείο να μαρκάρει και τους κοντούς σημαίνει ότι δίνει και την ψυχή του. Time out για την Ολύμπια Λάρισσας και τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. 60-66 το σκορ, 3 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα ακόμη. Σύντομο διαφημιστικό πακέτο και επαναρχόμαστε στη Λάρισα. Πάουκ προηγείται με 66-60. Θέλουμε 3 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα ακόμη. Βλέπετε τα συγκεντρωτικά στατιστικά. Έχει 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Ο δικέφαλος με τον Βασιλόπουλο από πλάγια και τον Βασιλιάδη για τον Μουλαομέροβιτς. Ταμίρ σηκώνεται για 3. Airball από τον Ισραηλινό, ο οποίος σούταρε από την πίεση του Φρέντρικ Γιόνζεν. Το φάουλ από τον Μουλαομέροβιτς. Η αλλαγή αμέσως από τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Ο Αριστίδης Κορονίδης θα περάσει την πετάδα του ΠΑΟΚ στη θέση του Αμίτ Ταμίρ. Χαμηλώνει το σχήμα ο ΠΑΟΚ. Πολύ σωστή κίνηση αυτή του Μπάνε Πρέλεβιτς. Προσπαθεί να ελέγξει το περιφερειακό παιχνίδι του αντιπάλου του, να ελέγξει τα περιφερειακά σουτ για να έχει περισσότερη καλή κυκλοφορία στην επίθεση. Για να ξεκουραστεί και ο Μουλαομέροβιτς. Κεκλαμάνος. Τα πάντα είναι ανοιχτά εδώ στο κλειστό της Νάπολης, στη Λάρισα. Γκραντ. Για τον Γιόνσεν, η ασίστ και το καλάθι. 62-62 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα ακόμη. 62-66, συγγνώμη. Η Ολύμπια μειώνει στις 4 με αυτό το καλάθι του Σουηδού. Και μάλιστα είναι το πρώτο καλάθι του Γιόνσεν στο απομψινό παιχνίδι. Νίλσεν θα καρφώσει, καθώς δημιουργήθηκε ρήγμα στην άμυνα της Ολύμπια. Πολύ κακό rotation, πολύ έξυπνο pick and roll του Μουλαομέροβιτς και καταπληκτική πάσα. Ξαναβλέπουμε εδώ πως κρεμιέται ο Αυστραλός από το καλάθι της Ολύμπια. 62-68, φάουλ από τον Κορονίδη. Τελικά είναι από τον Βασιλόπουλο. Βασίλη Βλαχόπουλε. Αν είδα καλά, αυτό που έδειξε ο κ. Καρακατσούρης είναι από τον Βασιλόπουλο το φάουλ. Ναι, είναι από τον Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλος, ο οποίος αποβάλλεται με 5 φάουλ στη θέση του Ταμίρ. Μπένερμαν και Παπαβασιλείου στην πεντάδα της Ολύμπια.
βγήκε όπως. Μπένερμαν στη θέση του Βασιλείου και πλέον Μπένερμαν. Γκραντ, Λάπας, Νάκης και Γιόντζεν για την Ολύμπια. Πάω και έχει ένα φάουλ ακόμη. Να σπαταλήσει. Μπένερμαν. Το off balance shoot. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο σου τα ρέτσι πάντως. Πολύ κακή επίθεση. Βλαμέροβιτς. Από εδώ και στο εξής θα βλέπουμε αυτό το έργο με το Μούλα να έχει την μπάλα στο χέρι συνέχεια. Θα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα pick and roll. Νίλσεν, να την βάλω τον Grant. Θα ευστοχίσει ο Αυστραλός την ώρα που πρέπει να μιλήσει. Μιλάω ο Ματ Νίλσεν, φτάνει στους 17 και ο Πάουκ στο σύν 8. 62-70. Μπένερμαν θα πάρει το φάουλ από τον Κορονίδη, αλλά και πάλι η μπάλα είναι από πλάγια για την Ολύμπια. Θα πολύ σημαντικό για τον Πάουκ να έχει τέταρτο προσωπικό για τον Κορονίδη. Τέταρτο φάουλ να συμπληρώσει μόλις 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη και αυτό νομίζω είναι σταθετικά για την άμυνα του. 1 λεπτό και 33 δευτερόλεπτα ακόμη για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Πάουκ βρίσκεται μπροστά με 62-70. Και πλέον τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει επικίνδυνα για την Ολύμπια Λάρισας. Γιόνσεν δεν μπορεί, αλλά η μπάλα είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. 1,5 λεπτό ακόμη. Η Ολύμπια που θα επιδιώξει προφανώς το μακρινό σου το τρίποντο. Τις γρήγορες επιθέσεις. Νάκητς. Θα ευστοχίσει ο Φράνκο Νάκητς. Είναι η καταπληκτική κίνηση του Νάκητς που την κάνει εδώ και πολλά χρόνια. 64-70, ο Νάκης έχει φτάσει στους 14 και time out από τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Ακόμη ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επαναρχόμαστε και πάλι μαζί. 4 δευτερόλεπτα ακόμη εδώ στο κλεισό της Νεάπολης, στη Λάρισα, 64-70. Προηγείται ο ΠΑΟΚ και βλέπουμε εδώ το διαχωρισμό. Πώς πήραν το σκόρ οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Η ψηλή της Λάρισας, της Ολύμπια Λάρισας έχουν δώσει μόλις 6 πόντους έναντι 23 του ΠΑΟΚ. 58 η κοντή της Ολύμπιας, 47 για το δικέφαλο. Νομίζω ότι... ένα στοιχείο που μιλάει από μόνο του. Ακριβώς, ακριβώς. Για να ακούσουμε και τον Αποστόλη Τριανταφύλου. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής έδειξε παγίδες όλο το κήπεδο για να κλέψει την μπάλα η Ολύμπια, ωστόσο δεν βγήκαν αυτές. Πολύ γρήγορα αντέδρασε η ομάδα του ΠΑΟΚ. Λαομέροβιτς. Και πάλι για τον Νίλσεν, η ίδια κίνηση, Βασιλιάδης, σηκώνει 13. Άστοχος, το rebound είναι από τον Grant. Και η Ολύμπια πλέον θα κυνηγήσει προφανώς το τρίποντο. Είναι 6 πόντους πίσω, 54 δευτερόλεπτα ακόμη για τη λήξη του παιχνιδιού. Grant για τον Νάκητς, σηκώνει 13. Άστοχος ο Φράνκο Νάκητς. Το rebound από τον Βασιλείου, θα χάσει κάτω από το καλάθι. Το lay-up. Και πλέον ο Βαγγέλης Αλεξανδρής ζητάει φάουλ, θέλει να πάει τον ΠΑΟΚ στις βολές και πράγματι ο Κακλαμάνος έκανε φάουλ στον Μουλαομέροβιτς. Νέο time out και πάλι από τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Ακόμη μια διακοπή για διαφημίσεις από την πλευρά μας. 36 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο συν 6 και ο Ταμίρου Μουλαομέροβιτς εκτελεί βολές. ΠΑΟΚ που έχει πάρει 11 πόντους από τους παγκίτες του, 13 η Ολύμπια. Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει και τον πρώτο λόγο, είναι το αδιαφιλονίκητο το φαβορί εδώ που έχουμε φτάσει. Ποτέ μιλές ποτέ, αλλά πιστεύω ότι με τον εναφορμία τα 36 δευτερόλεπτα χρόνο και με τη διαφορά και στις βολές νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρει την νίκη. Βέβαια δεν παρατάμε τίποτα στο μπάσκετ. Αν μέχρι το τελευταίο λεπτό πέσουμε, οπότε και η Ολύμπια πιστεύω να κάνει το ίδιο πράγμα. Μουλαομέροβιτς θα στοχίσει στην πρώτη βολή. Αυτό κι αν είναι είδηση. Θα ευστοχίσει στη δεύτερη, φτάνει στους 22 πόντους, 36 δευτερόλεπτα. Μπένερμαν. Για τον Γκραντ. Νάκητς. Σηκώνα 13, θα στοχίσει και πάλι ο Φράνκο Νάκητς. Το φάουλ του Κορονίδη πάνω στον Μπένερμαν. Πέμπτο για τον Αρισίδη Κορονίδη, αλλά τη δουλειά που έπρεπε να κάνει την έκανε. Ήταν καταπληκτικό στο να βγάλει εκτός ρυθμού το Μπένερμαν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και νομίζω ότι έβγαλε τη δουλειά που
που το ανατέθηκε. Στη θέση του Γιώργος Μπαλογιάννης για αυτά τα τελευταία 24 εναπομείναντα δευτερόλεπτα. Ο Ντόρμους Μπένερμαν έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Στην καλύτερη περίπτωση θα φτάσει, θα κλείσει διαφορά στους 5. Με 24 δευτερόλεπτα η Ολύμπια χρειάζεται ένα θαύμα για να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε. Μπένερμαν ευστοχή και στις 2. 66-71. Και βέβαια θα επιστήσει το κλέψιμο ή το γρήγορο φάουλ. Μπένερμαν δεν μπόρεσε να κλέψει πάνω στο Μιλαμέροβιτς. Βασιλιάδης θα καρφώσει και θα δώσει πανηγυρικό τόνο στην επικράτηση του ΠΑΟΚ μέσα στη Λάρισα. 66-73 από τον Κώστα Βασιλιάδη. Νέο κλέψιμο από τον Μιλαμέροβιτς, ο οποίος είναι και ο κορυφαίος για το δικεφάλι απόψε. Νέο lay-up από τον Κώστα Βασιλιάδη. Φτάνει στους 23 και γίνεται ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ στο σύν 9, 66-75 και πετυχαίνει την νίκη που χρειαζόταν για να μείνει ζωντανός και πολύ δυνατός στο κυνήγι της τετράδας. Εδώ βλέπουμε τον Χαρισμίδη να έχει χτυπήσει και εδώ η τελευταία φάση σε επανάληψη με το κλέψιμο του Μουλαομέροβιτς και νομίζω ότι αξίζει να δούμε τι ακριβώς έχει κάνει ο Νταμίρ Μουλαομέροβιτς. Έχει 22 πόντους με 9 στις 11 βολές, 2 στα 2 τρίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, 2 rebound, 1 λάθος, 9 assist και 3 κλεψίματα ο Νταμίρ Μουλαομέροβιτς. Βασίλη Βλαχόπουλε από την γραμματεία. Ακούστηκαν Βούλγαροι να αποκαλούν οι οπαδοί της Ολύμπια τους οπαδούς του ΠΑΟ και ο Νίκος Αβραμόνος είπε κατευθείαν να το αναφέρουν στο φυλαγόνα. Μάλιστα. Δεν χρειάζονται αυτά στα ελληνικά κήπεδα, πουθενά στα ελληνικά κήπεδα. Σκόρνονται για 3 ο Παπαβασιλείου άστοχος. Το παιχνίδι πλέον ολοκληρώνονται στο 66-75. Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει την μεγάλη νίκη. Εδώ ο Μπάνε Πρόλεβιτς θα συγχαρεί και τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Δίκαιη νίκη. Καθαρή νίκη. Καθαρή νίκη του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που είδαμε, ο καθένας τραβάει τον δρόμο του. Η Ολύμπια θα ψάξει να βρει κάπου αλλού την νίκη που ζήτησε σήμερα και δεν βρήκε, ενώ ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει την πορεία του προς το τετράδα την οποία θέλει και αυτός. Κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είμαστε σε λίγο μαζί για την αποφώνηση του αυριανού παιχνιδιού.